Είναι 5η πρωί, 1η Φεβρουαρίου. Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, όπου από το πρωί συντάσσονται οι αγρότες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Από εδώ θα ξεκινήσουν την πορεία τους για να μεταβούν στην Αγρότικα, όπου σήμερα σχεδιάζουν την διαμαρτυρία που θα πραγματοποιήσουν στα πλαίσια των εγγενείων της Αγρότικα. Το σχέδιο έχει ως εξής: σε λίγο θα 10 τρακτέρ θα ξεκινήσουν από εδώ, θα ενωθούν με τα τρακτέρ της Πέλλας στη Χαλκιδόνα και από εκεί όλοι μαζί θα προχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το πρωί υπάρχει λεωφορείο που θα ξεκινήσει από τα γραφεία του Συλλόγου της Αλεξάνδρειας για να ενισχύσει τη διαμαρτυρία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν τα τρακτέρ του Δήμου Αλεξάνδρειας για Χαλκιδόνα και από εκεί για την Αγρότικα, δίπλα μας είναι ο κ. Νίκος Καμανάς, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τεχνοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα. Ξεκινάμε την κινητοποίησή μας στο Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και είμαστε στη βιομηχανία Ζάχαρης, γιατί είμαστε απλήρωτοι εδώ και 3,5 μήνες. Μας έχουν πει χιλιάδες ψέματα ο Υπουργός, η κυβέρνηση, και εν ώψη καλλιεργητικής περίοδου βγαίνουμε στον δρόμο. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια για να καλλιεργήσουμε τη νέα χρονιά. Είναι σαφές. Ο κ. Καριώτης είναι και αυτός μέλος του Συλλόγου Γεωργών Αλεξάνδρειας. Τι προβλέπει σήμερα, ξεκινάνε πόσα τρακτέρ από εδώ και τι πρόκειται να συναντήσετε παρακάτω? Προβλέπω ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Θα μαζευτεί ο αγροτικός κόσμος στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούμε. Δεν πάμε κόντρα σε κανέναν. Ζητάμε τα δεδουλευμένα, ζητάμε τα δικά μας λεφτά. Κάνουμε έναν αγώνα για να επιβιώσουμε. Τίποτα άλλο. Είναι ένα συνδυασμός, θα έλεγα, γενικά του γεωργικού κλάδου, αλλά και εξειδικευμένα των τεφλοπαραγωγών. Έτσι, πρόεδρε? Ναι, αυτό ακριβώς είναι σήμερα. Είναι μια γενική διαμαρτυρία για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γεωργικός κόσμος, που είναι κοινά για όλους τους αγρότες, όπως ξέρετε, για τα θέματα της φορολογίας, που είναι το μείζον θέμα, όπως το ασφαλιστικό, όπως και το πολύ σημαντικό θέμα του κόστους καλλιέργειας, για τα οποία επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει σοβαρά και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση και εμείς οι αγρότες να πάμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις που θα βελτιώσουν τουλάχιστον τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας. Αλίμονο, κατανοητό, όλα τα καταλαβαίνουμε, βιώνουμε εδώ, ζούμε εδώ. Θα βρεθείτε κάτω στη Χαλκιδόνα σε λίγα λεπτά, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, με πιο συγκεκριμένα. Με άλλους αγρότες, δεν ξέρω ποιοι είναι, πες τους. Είναι όλοι οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας. Μαζευόμαστε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από εκεί θα εισέλθουμε, και αγρότες από τη δυτική πλευρά έχουν τώρα συγκέντρωση έξω από την... και θα συναντηθούμε όλοι μαζί έξω από την έκθεση της Θεσσαλονίκης σήμερα στην Αγρότικα. Ωραία, εμείς θα σας ακολουθήσουμε και μέχρι την Χαλκιδόνα, θα είμαστε κοντά σας. Από εκεί και πέρα μάθαμε για ένα λεωφορείο που θα ξεκινήσει σήμερα την Αλεξάνδρεια. Φυσικά σε όλους τους χώρους συγκέντρωσης στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, υπάρχουν λεωφορεία, όπως και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πολλά λεωφορεία που θα φέρουν αγροτικό κόσμο σήμερα στην έκθεση, μιας και σήμερα πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και θα εμφανιστεί σήμερα πάρα πολύ δυνατά και ενωμένος ο αγροτικός κόσμος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας.
Ζλατάνε! Ρε Ζλατάνε! Αυτοί πώς θα βγουν τώρα. Τώρα κατάλαβα γιατί πάμε σε εδώ σε... Ξεκινάμε. Πάμε. Περιμένετε και πού είστε. Άντε με έχουμε και αναμνηστικές. Για το προσωπικό αρχείο. Λοιπόν, θέλω αντίγραφο της φωτογραφίας, έτσι. Ναι. Διπλόθεση. Ενημερώσουμε που τρέχουμε. Λέω, ξέρεις ποιος ασχοληθεί με το πάνω και μιλήσατε με το βασιλιακάκι. Τι.